Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο όμορφο αυτό σπίτι που έρχεται κάθε Τρίτη για να σας χαρίσει ωραίες στιγμές, ευχάριστες στιγμές και λες και κάθε φορά έχω πρεμιέρα γιατί πάντα έτσι έχω λίγο το άγχος στο να παράξω ωραία αυτές τις ώρες, στο να δημιουργήσω χαρούμενες στιγμές, στο να δώσω εγώ με την ομάδα μου και τα άτομα που έχω εδώ στην εκπομπή ωραίες συμβουλές για εσάς. Σήμερα ένα θέμα πολύ, όχι επίκαιρο, είναι πάντα επίκαιρο γιατί πολλές φορές ανοίγουμε το ψυγείο, τρώμε όπως θέλουμε και ό,τι θέλουμε, αλλά κάποτε υπάρχουν και στιγμές που αυτό δεν μπορεί να γίνεται έτσι εύκολα, έτσι χωρίς λόγο. Γι' αυτό θα μιλήσουμε για την παιδική παχυσαρκία που και στην Κύπρο και στην Ελλάδα είναι σε ψηλό επίπεδο. Έτσι με μία πανέμορφη νεαρή διατροφολόγο θα μας δώσει τα φώτα της, τις δικές της συμβουλές. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα που απασχολεί και ταλανίζει πολλές μαμάδες που ταλαιπωρούνται με τα παιδιά τους. Και έτσι δεν θα μπορούσαμε να έχουμε την Χριστίνα Ηρακλή κοντά μας, έτσι μια νέα πανέμορφη διατροφολόγο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε σήμερα στην εκπομπή, γιατί είσαι νέα, έχεις όρεξη και θα μας πεις έτσι τα δικά σου και θα μας δώσεις τα φώτα σου. Καλώς όρισες. Καλησπέρα και σε εσένα, καλησπέρα και σε όλους τους όμορφους και όμορφες τηλεθεάτριες μας που είναι εκεί έξω και έχουν μπει στη συχνότητα του Smile για να δουν αυτή την εκπομπή. Καλησπέρα. Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την παιδική παχυσαρκία. Αρχικά θέλω να δώσω έναν ορισμό. Η παχυσαρκία ορίζεται με τη συσσόρευση λίπου στο σώμα μας, σε διάφορα μέρη του σώματος μας και επηρεάζει αρνητικά την υγεία μας με διάφορους τρόπους. Είτε αυτό είναι καρδιακιακά νοσήματα, είτε αυτό μπορεί να ονομάζεται διαβήτης, καρκίνος και διάφορα άλλα. Ένας τυπικός τρόπος για να υπολογίζουμε την παχυσαρκία είναι ο δείχτης μας σώματος, ο οποίος υπολογίζεται με τα κιλά μας, το βάρος μας, διά το ύψος μας τη Δευτέρα. Μετά από διάφορες έρευνες που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση με 40 χώρες, βλέπουμε με λύπη ότι η Κύπρος μας βρίσκεται στην 5η θέση από τις 40 χώρες στην παιδική παχυσαρκία. Το έχω διαβάσει και εγώ αυτό και έτσι μου έχει κάνει εντύπωση που είμαστε σε ένα τόσο μεγάλο επίπεδο. Ναι, δυστυχώς νομίζω ότι επηρεάζει πάρα πολύ και ο τρόπος ζωής μας πλέον. Έχουμε πολύ ψηλά επίπεδα και θεωρώ ότι πρέπει να αρχίσουμε να δουλεύουμε λίγο γι' αυτό. Οι παράγοντες κινδύνου της παχυσαρκίας μπορεί να ορίσουμε αρχικά την κληρονομικότητα, που σίγουρα παίζει τεράστιο ρόλο, τα γονίδια μας δηλαδή, για το πώς θα εξελιχθεί το σώμα μας μεγαλώνοντας, τη διατροφή μας και τον τρόπο ζωής μας, που σίγουρα παίζουν τεράστιο ρόλο, στο πώς ετοιμάζουμε τα γεύματα μας γενικά, ποιος μαγειρεύει στο σπίτι, πόσο χρόνο να αφιερώνουμε για αυτά. Συνήθως νομίζω ότι επηρεάζει πιο πολύ αυτό ότι οι περισσότεροι γονείς που δουλεύουν πάρα πολλές ώρες, εσείς που είστε όλη μέρα στη δουλειά, πολλές φορές έτσι κάνω και εγώ αυτό το λάθος, που αργούμε να μαγειρέψουμε, αργούμε να ετοιμάσουμε κάτι στο σπίτι και η εύκολη λύση είναι να πάμε γρήγορα σε ένα φασφουτάδικο και να πάρουμε κάτι έκτακτο και όσο πιο, θα μου το πεις και εσύ αυτό που βλέπεις πάρα πολύ κόσμο, ότι όσο πιο πολύ αργούμε στο να φάμε και έτσι να δώσουμε την εντολή στον εγκέφαλο μας ότι έχουμε φάει και έχουμε χορτάσει, τρώμε από τη βιασύνη μας το να φάμε περισσότερο φαγητό, τρώμε και παραπάνω από όσο πρέπει. Μπορούμε να το ορίσουμε σαν συναισθηματική υπερφαγία. Ήταν ένας από τους κύριους παράγοντες που θα αναφέρνα σε λίγο. Οι ψυχολογικοί παράγοντες παίζουν τεράστιο ρόλο ακόμα και στα παιδάκια. Η φυσική δραστηριότητα παίζει επίσης ρόλο. Το πόσο αθλείται το παιδάκι, το πόσο δραστήριο είναι, παίζει τεράστιο ρόλο στο πώς θα διαμορφωθεί το σώμα του και για το σωματικό του βάρος γενικότερα. Και οι κοινωνικοί και πολιτισμικοί παράγοντες παίζουν ρόλο, δηλαδή το πώς είναι δομημένο το σχολικό πρόγραμμα, όλα παίζουν το δικό τους ρόλο. Ορμονικά αίτια μπορούν να εμφανιστούν σε παιδική ηλικία, που βλέπουμε πολύ συχνά τελευταίως δυστυχώς, του τύπου θυροειδή. Μπορούμε όμως να τα δούμε εύκολα, να τα ανιχνεύσουμε εύκολα με τις αιματολογικές μας εξετάσεις. Άρα αυτοί είναι οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν το παιδάκι για να αναπτύξει παιδική παχυσαρκία. Τώρα, εξετάζοντας λίγο τον ρόλο του γονιού για την παιδική παχυσαρκία, βλέπουμε ότι είναι τεράστιος. Τόσο στις διατροφικές συνήθειες του παιδιού, όσο και για την ανάπτυξή του, τόσο σωματικά αλλά και πνευματικά.
Γενικότερα, πρέπει να αρχίσουμε, οι γονείς πρέπει να προσπαθήσουν να καθορίζουν ωράρια για τα γεύματα μας. Τόσο τα τρία κύρια γεύματα, όσο και τα snacks. Κάθε 2 με 3 ώρες πρέπει να υπάρχει σίγουρα κάτι μικρό που πρέπει να φάει το παιδάκι, ούτως ώστε να μπορεί να διαχειριστεί την πείνα του και να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του ημερησίως. Τα καινούργια τρόφιμα, όπως είναι τα όσπρια που πολλές φορές δεν τα θέλουν, ή τα φρούτα, τα λαχανικά, προσπαθήστε να τους τα δώσετε ξανά και ξανά, μέχρι να αρχίσουν να τα τρώνε από μόνοι τους. Μέχρι να αρχίσουν να τους αρέσουν λίγο περισσότερο, με διάφορους τρόπους. Ας σου πω εγώ ότι, πώς με θυμάμαι και εμένα και τα αδέρφια μου, ότι όταν μας είχαν όσπρια, δεν τα θέλαμε με τίποτα, θέλαμε το πιο εύκολο, το πιο γρήγορο, το πιο τηγανιτό. Τώρα που έχω φτάσει, που πλησιάζω τα 30, δεν μπορείς να καταλάβεις. Όταν βλέπω φαγητό του σπιτιού ή όσπριο, τρελαίνομαι. Δηλαδή, δώσε μου όσο θες όσπριο και αφήνω τα φαγητά που είναι απ' έξω, απ' έξω που λέμε. Μπορεί να μου πούνε να με πάρουν σε ένα καλό εστιατόριο, ωραίο έτσι, ακριβό εστιατόριο με ωραία φαγητά, και θα προτιμήσω να φάω λουβί φρέσκο που είναι και το αγαπημένο μου. Και όσες με βλέπετε εκεί πέρα έξω και μου έχετε αδυναμία και με αγαπάτε, να μου ετοιμάζετε λουβί φρέσκο, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Όποια εποχή κι αν είναι αυτή, μου αρέσει το λουβί το φρέσκο με τον τόνο. Είναι η αδυναμία μου αυτή. Αλλά και οι φακές και τα φασόλια μου αρέσουν. Μόνο το ρεβίθι δεν μου αρέσει, και το ρεβίθι το τρώω μόνο στο αυτό το λιβανέζικο, στους χούμους που λέμε. Μεγαλώνοντας, έχουμε και την αντίληψη να αντιληφθούμε τι είναι το πιο σημαντικό για εμάς, και αρχίζουμε να βλέπουμε και τη διατροφική αξία του κάθε τροφίμου, όπως επίσης και το ποια θα μας βοηθήσουν να διατηρήσουμε έτσι ένα πιο υγιής σωματικό βάρος. Αρχίζουμε να αγαπούμε πραγματικά κάποια διαφορετικά τρόφιμα από ό,τι πριν, από ό,τι στην παιδική μας ηλικία. Γι' αυτό και εμείς που οι γονείς γενικότερα πρέπει να αρχίσουμε να προωθούμε προς τα έξω την υγιεινή διατροφή των παιδιών, ούτως ώστε να αρχίσουν με τον τρόπο τους να εισάγουν καινούργιες τροφές στο διαιτολόγιο τους. Πολλές φορές δίνω τη συμβουλή στους γονείς ότι θα ήταν καλό να δώσουμε 2-3 φρούτα και λαχανικά σαν επιλογή, και να επιλέξουν από μόνοι τους τι θα διαλέξουν. Έτσι αρχίζουν και νιώθουν πιο ανεξάρτητοι και τους αρέσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να το δοκιμάσουν. Εσύ που είσαι καινούρια στα πράγματα, καινούρια και έχεις και νέες ιδέες να μας πεις και νέα πράγματα, θα σου πω κάτι. Ας πούμε, πριν 10 χρόνια η βρώμη δεν την ήξεραν πολύ. Το φαγόπυρο δεν το ήξεραν πολύ. Τη σαλάτα με το κοινόα, δηλαδή τα βλέπουν τώρα και λέμε αυτό, τι είναι αυτό. Είναι καινούργια πράγματα και τα βάζουν πιο πολύ. Τα βάζουν και τα τρώνε εύκολα. Μερικοί δεν τα έχουν συνηθίσει. Αλλά αν πήγαινες πριν 10 χρόνια σε ένα διατροφολόγο, σε ένα διαιτολόγο, και του έλεγε ο διατροφολόγος να σου βάλω σαλάτα κοινόα ή φαγόπυρο ή βρώμη, θα έλεγε το άτομο που θα πήγαινε να επισκεφτεί τον διατροφολόγο, θα έλεγε τι είναι αυτό το πράγμα. Ενώ έρχονται συνέχεια πράγματα, βιταμίνες. Και βλέπουμε ότι ανοίγουν βιολογικά μαγαζιά, ανοίγουν συχνά, φυτρώνουν όπως τα μανιτάρια. Όπως παλιά πήγαινε σε μια γειτονιά και είχε 10 περίπτερα, τώρα έχει 15 περίπτερα και 2-3 έτσι μαγαζιά με natural προϊόντα που τα λέμε. Mm-hmm. Εσύ τα επικροτείς αυτά, εσύ βάζεις τις διατροφές σου αυτά, ή προτιμάς έτσι τους παλιούς διατροφικούς όρους? Γενικώς είναι ενδιαφέρον να βάζεις αυτά τα λεγόμενα superfoods στα γεύματα μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός του ότι έχουν πολύ υψηλή θρεπτική αξία, μπορείς να δώσεις και έτσι μια καινούρια γεύση, κάτι διαφορετικό, να παίξεις λίγο με τις συνταγές για να τις κάνεις πιο αγαπητές, ειδικά προς τα παιδιά που δεν τους αρέσουν να δοκιμάζουν καινούρια πράγματα. Προτιμούν τη ζάχαρη, το αλάτι, το λίπος, γιατί είναι πιο γευσάτα. Παίζοντας με τις συνταγές, επιτυχάνεις αυτό, να αρχίζουν να δοκιμάζουν καινούρια τρόφιμα. Εγώ θέλω να σου πω κάτι άλλο που έχω κάνει και να απαντήσω και σε μια τηλεθεατρία που μου λέει πόσο όμορφη είσαι, είδες πόσο όμορφη είσαι, και με ρωτάει να σου πω για τη ζάχαρη, και αυτό που έχεις πάθει εσύ το έχω πάθει και εγώ, θα σου πω πώς το λέω. Έχει κόψει τη ζάχαρη σιγά σιγά από τον καφέ, δηλαδή ενώ έβαζε 3 κουταλάκια ζάχαρη στον καφέ της, μετά το πήρε στο 2, μετά στο 1, μετά στο μισό, και μετά είπε τι να βάζω αυτό το μισό, δεν βάζω καθόλου. Όταν έκοψε τελείως τη ζάχαρη από τον καφέ, και σου στέλνω πάρα πολλά φιλιά, γιατί έχω πάθει ακριβώς το ίδιο, γι' αυτό έτσι το αναφέρω,
Όταν έκοψε τη ζάχαρη από τον καφέ και τον έπινε σκέτο και τώρα δεν μπορεί να το ξαναπιεί ποτέ με ζάχαρη, της ερχόταν αλλιώς να παίρνει τη ζάχαρη. Δηλαδή, μετά το φαγητό ήθελε να τρώει γλυκό. Δηλαδή, έκοψε τη ζάχαρη από τον καφέ, αλλά μετά ήθελε να την αναζητήσει διαφορετικά. Ως συνήθως, προτείνουμε να μην υπάρχει πολύ κατανάλωση ζάχαρης κατά τη διάρκεια της μέρας, γι' αυτό να αυξάνει και μειώνει απότομα τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα και αναζητούμε όλο και περισσότερο ζάχαρη. Άρα, ίσως κάποια υποκατάστατα και κάποιες άλλες εναλλακτικές λύσεις, κάποια μπισκοτάκια χωρίς ζάχαρη, ίσως κάποια μπάρα δημητριακών κλπ. Θα μπορούσε να βοηθήσει αυτήν την κοπέλα να μειώσει την κατανάλωση της σε ζάχαρη, ειδικά του τύπου σοκολάτες ή κάτι άλλο. Συνήθως τα άτομα που έρχονται εκεί στο γραφείο σου, τι σου λένε, εκτός ότι σε κοιτάνε σαν θεό τους, προκειμένου να τους δώσεις τις σωστές βάσεις για να ξεκινήσουν και να φτιάχνουν το σώμα που αγαπούν ή να αγαπήσουν το σώμα τους με τα όποια κιλά κι αν έχουν. Τι σου λένε συνήθως, βάζε μας και λίγα γλυκά, κοιτάνε περίεργα τη δίαιτα, σε ρωτάνε αν θα τα καταφέρουν, τι σου λένε. Σίγουρα με ρωτάνε αν θα τα καταφέρουν, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό των ατόμων που έχουν θέμα με το βάρος τους, το πρόβλημα είναι ότι δεν πιστεύουν στον εαυτό τους ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Ενώ εγώ τους εξηγώ ότι με θετική ενέργεια μπορεί να αλλάξει πραγματικά το σώμα ενός ατόμου. Επίσης, πολλές φορές για τις γυναίκες είναι ένα μεγάλο πρόβλημα τα γλυκά. Δηλαδή, αναζητούν τη ζάχαρη. Ειδικά κατά τη διάρκεια του απογεύματος, γι' αυτό βάζουμε πολλές φορές και δύο και τρία snacks, για να διατηρήσουμε έτσι τη γλυκόζη μας σταθερή και να μην έχουν ανάγκη να φάνε κάτι άλλο επιπλέον. Θέλω να σε ρωτήσω πιο πολύ, βλέπεις άτομα μεγάλης ηλικίας ή μικρής ηλικίας? Ή ίσως ζυγίζουν όλα και τα μικρά και βλέπω τα μεγάλα? Πάρα πολλά παιδάκια, καταρχήν. Το τελευταίο καιρό ειδικά βλέπω πάρα πολλά παιδάκια. Άρα είσαι ό,τι πρέπει σε αυτή την εκπομπή, στο Smile εδώ, που από το πρωί μέχρι το βράδυ οι τηλεθεατές μας, οι μικροί και οι μεγάλοι, αλλά κυρίως οι μικροί που έχουν τρελαθεί με αυτό το κανάλι, όποιο σπίτι πάω και έχουν παιδιά, βλέπουν το Smile. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι γίνεται. Βλέπουν όλες μας τις ενότητες, αλλά μας βλέπουν και εμάς εδώ κάθε Τρίτη, γιατί φροντίζουμε να έχουμε καλεσμένους και καλεσμένες όμορφες, όπως εσένα, με όμορφα λόγια που μας λες τόσο όμορφα πράγματα και είναι ένα δώρο και για σένα που έρχεσαι έτσι σε επαφή με τους τηλεθεατές, αλλά και ένα δώρο για εσάς που μας φροντίζετε να είμαστε εδώ σε αυτή εδώ την εκπομπή, φροντίζετε να έχουμε έτσι καλούς καλεσμένους και είναι ένα δώρο για εσάς. Ακούτε όλες αυτές τις χρηστικές συμβουλές σε αυτή την εκπομπή, άρα και να μην προλάβει κάποιος να έρθει σε σένα να σε δει, σε ακούει από εδώ και αυτό είναι πολύ όμορφο. Προσπαθούμε πάντα να εκπαιδεύσουμε και τους γονιούς να διαχειρίζονται σωστά τα παιδάκια τους, να προτείνουμε τα οικογενειακά γεύματα για να αρχίσουν να έρχονται σε επαφή με τα παιδιά τους, να βελτιώσουν έτσι τις διατροφικές τους συνήθειες. Και εννοείται πως παρόλο που αγαπούμε πάρα πολύ την τηλεόραση, πρέπει να προσπαθήσουμε να μην τρώμε μπροστά από την τηλεόραση. Είναι το πρώτο πράγμα που πήγα να κάνω διατροφή, μου έχει πει: κάνε ό,τι θες την ώρα που τρως, μην βλέπεις τηλεόραση. Γιατί έτσι παρασύρεσαι, νομίζω τρώμε πιο γρήγορα εκείνη την ώρα. Δεν ακούς το σώμα σου, δεν μπορείς να νιώσεις πότε πραγματικά πεινάς και πότε όχι. Και από έρευνες που έγιναν βλέπουμε ότι τα παιδάκια που τρών μπροστά από την οθόνη τρών λιγότερα φρούτα και λαχανικά και περισσότερα fast food και τρόφιμα με ζάχαρη. Άρα προτείνουμε πάντα να περιοριστεί ο χρόνος μπροστά από την οθόνη την ώρα του φαγητού και να προτιμούμε να τρώμε μαζί όλοι στο τραπέζι με έναν οικογενειακό γεύμα. Ήθελα να σε ρωτήσω για κάτι άλλο. Αυτό ισχύει μόνο για την τηλεόραση ή και για τα λάπτοπ και για τα κινητά? Όταν... Για όλα. Για όλα. Mm-hmm. Ό,τι έχει να κάνει με οθόνη και αυτά. Γι' αυτό είμαστε όλοι με ένα κινητό στο χέρι και βαριόμαστε να πάμε δύο βήματα παρακάτω, να πάμε στο περίπτερο. Είναι αυτό που τσακώνομαι με τις φίλες μου και τους φίλους μου, είναι ότι πάντα όταν εγώ θέλω να βρω ένα parking safe, να το βάλω και ας είναι λίγο μακριά να περπατήσω, είναι ο πιο συνηθισμένος καυγάς που κάνω με τους φίλους μου και τις φίλες μου, ότι βαριούνται να πάμε δύο βήματα παρακάτω. Θέλω να μας δώσεις έτσι όπως περνάει και η ώρα και έτσι μου έρχονται συνέχεια μηνύματα, γιατί τώρα έχουν ψηλιαστεί ότι σε έχω εδώ πέρα και είσαι και αγαπητή. Με ρωτάνε να σου πω, πες μας λίγα tips για να μην πεινάμε τόσο πολύ. Δηλαδή να μην μας πιάνει αυτή η πείνα η μεγάλη που τρώμε ό,τι βρούμε, ανοίγουμε το ψυγείο και τρώμε. Δηλαδή αυτά τα snack τα γρήγορα που μας λες, τι είναι, μία μπάρα δημητριακών, εννοείς?
Ένα φρούτο, δύο φρούτα, ένα καρότο, τι είναι? Καταρχήν είναι σωστό να τρώμε κάθε 2 με 3 ώρες όπως αναφέραμε και πιο πριν, για να μην αφήνουμε τον εαυτό μας να πεινάσει τόσο πολύ και να μην μπορεί να διαχειριστεί το φαγητό του. Τα τρία κύρια γεύματα πρέπει να υπάρχουν σίγουρα και τα snacks. Τώρα τα snacks μπορεί να ποικίλουν, δηλαδή μπορεί να είναι από ξηρούς καρπούς μέχρι φρούτα, από ξηραμένα φρούτα, γιαουρτάκια, τα οποία μπορεί να είναι και φρούτου ή να παίξουμε λίγο με το γιαουρτάκι, να προσθέσουμε εμείς τι μας αρέσει. Αν βάλουμε μέλι, κάνει καλό ή και αυτό με μέτρο? Γιατί πολλοί είναι βάλει όσο θες, ενώ δεν είναι βάλει όσο θες. Ένα κουταλάκι, αλλά είναι καλύτερο σίγουρα από κάτι άλλο. Ναι. Μπορούμε να προσθέσουμε μέλι, να προσθέσουμε λίγους ξηρούς καρπούς. Πολλές φορές μπορούμε να βάλουμε και αυτά, τους λιναρόσπορους, όλα αυτά που ακούμε τον τελευταίο καιρό, που είναι έτσι πιο super foods, όπως αναφέραμε και πιο πριν. Είναι αυτό που είπα, ότι πριν 10 χρόνια, αν έλεγες κάποιον να φας βρώμη, θα σου λέγε τι είναι αυτό που μου λες. Ενώ τώρα πηγαίνουν ήδη και σου λένε να το βάλω με βρώμη, να βάλω βρώμη στο φαγητό, στο γιαούρτι, στα δημητριακά. Και βγαίνουν και δημητριακά που έχουν βρώμη από μόνα τους. Ναι. Και είναι καλό να προσεχούμε τα δημητριακά μας να είναι πλουτισμένα, ειδικά για τα παιδάκια, με ασβέστιο, με σιδηρό, τα οποία είναι σημαντικά ίχνοστοιχεία, μετάλλα τα οποία χρειάζεται το παιδάκι σε αυτές τις ηλικίες για την ανάπτυξή του. Κάτι άλλο που θα συστήνα είναι πολύ σημαντική η ενυδάτωση. Η ενυδάτωση μπορεί να διαχειριστείς καλύτερα την πείνα σου με καλή ενυδάτωση. Δηλαδή, έτσι, 1-2 ποτήρια νερό κάθε 1-2 ώρες, 8 με 10 ποτήρια συστήνονται ανά μέρα για το παιδάκι και ίσως και περισσότερα. Πολύ σημαντικό είναι να ετοιμάζουμε και τα ταπεράκια, τα οποία να είναι ασφαλείς για τα παιδάκια μας για τις πρωινές ώρες που βρίσκονται στο σχολείο. Γιατί είναι αρκετές οι ώρες που είναι στο σχολείο. Και πρέπει να ετοιμάζουμε σωστά τα γεύματα τους, το σάντουιτς τους, να βάζουμε διάφορες γεμίσεις. Και δεν ξέρουμε κατά πόσον ελέγχονται και όλα αυτά που προσφέρονται εκεί. Δεν ξέρουμε τις επιδράσεις που έχουν στο σώμα, τι τρώνε, δεν ξέρουμε αν τα ελέγχει και κάποιος. Που ίσως το Υπουργείο έτσι, Παιδείας να τα ελέγχει καλύτερα. Γι' αυτό εμείς συστήνουμε ένα ταπεράκι, έτσι, ένα σάντουιτς που να έχει υλικά από το σπίτι. Ξέρεις, παλιά ήταν και ταμπού. Όταν έπαιρνε κάποιος από σπίτι φαγητό, λένε αυτός γιατί φέρνει από το σπίτι και δεν παίρνει από εκεί. Αλλά σιγά σιγά όλα αυτά τα ταμπού έχουν φύγει και έχουμε φτάσει σε αυτή την εποχή να προσέχουμε, να προστατευόμαστε. Και δεν θέλω να σε διακόπτω, ξέρεις γιατί τα λες τόσο όμορφα, που νιώθω έτσι λίγο άσχημα να σε διακόπτω, γιατί τα λες πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό να συνεχίσεις να μας τα λες έτσι ωραία. Σίγουρα προτείνουμε να παίρνουμε φαγητό από το σπίτι, χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να αποκλείσουμε εντελώς τα τρόφιμα τα οποία μπορούμε να αγοράσουμε κάτι μικρό από την καντίνα. Απλά μπορούν να περιοριστούν σε μία φορά τη βδομάδα και να προτείνουμε να συζητήσουμε ίσως με τα παιδάκια μας το τι θα ήταν καλό να προτιμήσουν. Για παράδειγμα, εγώ πάντα προτείνω να μην είναι, αν είναι κάτι σε αλμυρό, να μην είναι κάτι σε σφολιάτον, να είναι κάτι σε ζυμάρι. Για παράδειγμα, μια ελιωτή, μια χαλουμωτή με ζυμάρι. Επίσης, όταν είναι σάντουιτς, να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε το σαλάμι, τη μαγιονέζα, να προτιμήσουμε έτσι να μπουν άλλα γαλακτοκομικά. Όλα αυτά που μας λες ότι απαγορεύονται είναι τόσο απαγορευμένα, αλλά τόσο λατρεμένα, που και τώρα που τα λες θέλω να φάω ένα ωραίο σάντουιτς έτσι με όλα αυτά που λες να μην βάζουμε. Αλλά είναι αυτά που πρέπει να στερηθείς λίγο και να τα τρως με μέτρο. Σίγουρα είναι πάρα πολύ νόστιμα, αλλά πρέπει να προσέχουμε και είναι δύσκολο για τα παιδάκια να πειθαρχηθούν και να προσέξουν έτσι το τι θα επιλέξουν ακριβώς, γιατί σίγουρα είναι πολύ πιο νόστιμα από τα άλλα. Απλά θα ήταν καλό να τα συζητούμε και να προσπαθήσουμε να τους προωθήσουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο. Ξέρεις, καμιά φορά είναι και όπως μάθεις τα μωρά, γιατί όταν συνήθως μιμούνται αυτά που βλέπω στο σπίτι. Όταν στο σπίτι τρώνε έτσι σε ένα τραπέζι υγιεινά φαγητά, θα φάνε υγιεινά φαγητά. Όταν βλέπουν ότι οι γονείς παίρνουν συνέχεια απ' έξω, θα θέλουν να παίρνουν συνέχεια απ' έξω. Mm-hmm. Είναι αυτή η διαφορά. Είναι πώς θα τους μάθεις πιο πολύ. Okay. Και πώς θα τους μάθεις και πώς θα τους κακομάθεις με την καλή την έννοια. Ότι αν είσαι σωστός στο διάβασμα, θα σου πάρω και παγωτά, θα σου πάρω και πήγαινε στο περίπτερο, πάρε ό,τι θέλεις. Και ξέρετε, αυτό το πράγμα το κάνουν πιο πολύ οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Δηλαδή, μπορεί μια μαμά, ένας μπαμπάς να είναι λίγο αυστηρός και να πηγαίνει μετά έτσι κρυφά η γιαγιά και να του πει: έλα, πάρε αγάπη μου, ό,τι θες.
Πάρε ό,τι θες από το περίπτερο, πάρε ό,τι θες από, το, από εκεί, από εδώ και έτσι χάνεται λίγη ισορροπία. Γι' αυτό εσείς καλές μου γιαγιάδες να έρχεστε σε συνεννόηση με τις μαμάδες και τους πατεράδες για να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα και να σου έρχονται εκεί για να μην ξέρεις εσύ τι να κάνεις. Πού να βάλεις την αρχή και πού το τέλος. Και ξέρεις, φαντάζομαι ότι εσύ έρχεσαι και κάποτε σε δύσκολη θέση γιατί θέλεις να τους βοηθήσεις, αλλά εσύ θέλεις. Αυτοί θέλουν, είναι αυτό το θέμα. Το να δωροδοκούμε τα παιδάκια μας ή να τα επιβραβεύουμε με φαγητό είναι κάτι πολύ λάθος. Που πάντα προσπαθώ να εξηγήσω στους γονείς ότι παρόλο που τους βλέπουν λίγες ώρες και φαντάζομαι, αντιλαμβάνομαι ότι θέλουν να τους δείξουν την αγάπη τους, δεν είναι σωστό γιατί μαθαίνουν τα παιδάκια από μόνα τους στη μετέπειτα ζωή τους να αρχίσουν από μόνοι τους να επιβραβεύουν τον εαυτό τους ή να συνδέουν τα συναισθήματα τους ή τις πράξεις τους με το φαγητό. Αυτό είναι κάτι πολύ λάθος γιατί μπορεί να βοηθήσει πολύ για την αύξηση του σωματικού βάρους. Εγώ θέλω να σου πω. Να σε ρωτήσω έτσι όπως με βλέπω εδώ πέρα που έχω πάρει κάποια έτσι όχι κιλάκια, εντάξει, είμαι μια χαρά γιατί από ό,τι φαίνεται σας αρέσω πάρα πολύ έτσι. Δεν ξέρω πίσω μου φαίνεται αυτό τώρα το φόντο το γαλάζιο. Εδώ να μου πει ο αγαπημένος μου φαίνομαι όμορφος. Θέλω να μου πεις τι να κάνω. Δηλαδή ξεκινάω μια εβδομάδα, κάνω σωστή διατροφή και μετά μου αρχίζουνε. Πάμε να φάμε από εδώ, πάμε να φάμε από εκεί. Και όταν ξέρεις, όταν πας έξω, δεν ξέρεις και τι σου βάζουνε. Σου βάζουνε μπαχαρικά. Εγώ έχω και ένα θέμα με τις σάλτσες. Μ' αρέσουν πάρα πολύ να δοκιμάζω και μ' αρέσουν και τα καυτερά, αν και πρέπει να τα περιορίσω. Δηλαδή, δώσε μου σάλτσες, δώσε μου σως, καυτερά, γλυκό, ξύνα είναι η αδυναμία μου. Και πας εκεί και λες, θα φάω μόνο κοτόπουλο με ρύζι και όλα αυτά που σου βάζουν μέσα στο σως είναι τίνκα στη ζάχαρη, στα μέλια και αυτά. Θέλω να μου δώσεις τα φώτα σου. Και αυτή η υπέροχη προσωπάρα που βλέπετε εσείς, ξέρεις, κάνω και λίγο χιούμορ με τις τηλεθεάτριες μου, γιατί μου στέλνουν μηνύματα, να μου πεις τα κιλά μου, εσύ πώς με βλέπεις τώρα, επειδή ξέρω ότι λόγω της καλοσύνης της θα πει έτσι μια καλή κουβέντα, γιατί είναι από αυτές τις κοπέλες που θέλει να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση αυτών που έρχονται κοντά της για να φτιάξουν μια ισορροπημένη διατροφή. Φαντάζομαι όλους τους λες πρέπει να αγαπάτε το σώμα σας. Αλλά αν θα μου δίνεις μια συμβουλή, επειδή είμαι λίγο του lifestyle, είμαι να βγω έξω, είμαι να κάτσω και σε σπίτι να φάω μια καπίρα με μια ελιά και μια ντομάτα, είμαι και να πάω και σε ένα ωραίο εστιατόριο και να φάω κάτι πολύ ωραίο. Εσύ τι συμβουλές μας δίνεις όλους εμάς, τους λέμαργους που παρασυρώμαστε και βγαίνουμε έξω και θέλουμε να πάρουμε και starter, θέλουμε να πάρουμε και κυρίως γεύματα 2-3, θέλουμε να πάρουμε και γλυκά. Τι μας συμβουλεύεις, σώσε μας! Θα ήταν καλό να προσπαθήσετε να... Σίγουρα το να σε παρακολουθεί κάποιος εβδομαδιαία, όπως κάνουμε με τα μετρήσεις, βοηθά πάρα πολύ. Γιατί έχεις επαφή με τον διαιτολόγο σου, μπορεί να συζητήσεις κάποιες από τις ανησυχίες σου. Αλλά κάποιες φορές λόγω έλλειψη χρόνου ή λόγω πιεσμένου προγράμματος, όπως αναφέρεις και εσύ πιο πριν, είναι πολύ δύσκολο. Θα ήταν πολύ καλό να προσπαθήσεις να παίρνεις μαγειρευτά φαγητά ή να κάνεις σωστές επιλογές από έξω. Δηλαδή, υπάρχουν πλέον αρκετά μέρη στα οποία μπορούμε να βρούμε επιλογές που είναι πιο υγιεινές και με πιο καλή θρεπτική αξία. Άρα παίζει πάρα πολύ ρόλο οι επιλογές που θα κάνεις στα γεύματα σου και να προσπαθήσεις να περιορίσεις αυτά τα έξτρα όταν θα βγεις έξω. Δηλαδή να μην γίνονται επί καθημερινής βάσεως, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Θέλω να κάνουμε μια βάση, να μου πείτε πόσο χρόνο έχουμε ακόμη. Έχουμε ένα λεπτό για να κλείσουμε αυτή την εκπομπή, να την κλείσουμε ωραία, όμορφα. Όπως έχουμε αρχίσει μαζί σου, μας είπες τόσο ωραία πράγματα. Είσαι τόσο φωτογενής που θέλω να ξανάρθεις. Έχεις ανοιχτή πρόσκληση από εμάς εδώ στο Smile να έρθεις και στη δική μου εκπομπή ξανά στο χαρούμενο σπίτι, σε αυτό το όμορφο σπίτι, το ζεστό σπίτι, να πας και στην εκπομπή τη διπλανή μας, το μια βαλίτσα συμβουλές. Έχεις πράγματα να μας πεις, έχεις όρεξη να μας πεις. Έχουμε και τις ευλογίες μας εδώ πέρα. Είμαστε ένας ευλογημένος σταθμός, γιατί γεννήθηκε αυτός ο σταθμός για να προσφέρει χαμόγελα, να προσφέρει παρέα στα μικρά παιδιά και στα μεγάλα παιδιά, σε αυτούς που έχουν συντονιστεί κάθε Τρίτη στις 9.30 το βράδυ, που είναι μια δύσκολη ώρα και ανταγωνιστικά πάντα, γιατί απέναντί μας έχουμε και reality, έχουμε και μυθοπλασίες, έχουμε έτσι δυνατά χαρτιά
που είναι στον ανταγωνισμό, εμείς δεν φοβόμαστε τον ανταγωνισμό, γιατί εμείς παρουσιάζουμε το εναλλακτικό. Είμαστε εναλλακτικό κανάλι με μια ιδιαίτερη δυναμική και θέλω να σε ευχαριστήσω που ήρθες σήμερα εδώ πέρα, που μας είπες όλα αυτά τα όμορφα, που μας ομόρφινες αυτό το όμορφο σπίτι, μας το έκανες πιο όμορφο με την παρουσία σου και με τα λόγια σου. Θέλω σίγουρα να σε ξαναδώ σύντομα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Μας είπες πάρα πολύ. Εμείς θα τα λέμε και στο Instagram, θα σε ρωτάω κάποιες απορίες που έχω. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να έρθω εκεί που είστε. Θέλω να καθίσω μαζί σας και να σας κάνω μία αγκαλιά. Θέλω να σας πω ότι σας αγαπώ πάρα πολύ, γιατί με αγαπάτε κι εσείς πάρα πολύ. Φιλιά πολλά. Καλό σας βράδυ, καλό αυριανό ξημέρωμα, γεια σας!